Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Καταρχήν, άμα θέλουμε να δούμε, για τους Σύρους μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή, όχι για τους μετανάστες. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία και είπε ο κύριος Υπουργός που είναι 1.200.000 που είναι στη Ιορδανία, αυτοί οι άνθρωποι ήταν πριν να έρθουν οι τζιχαντιστές. Καταλάβατε. Και το ίδιο υπάρχει που είναι 450.000 στο Λίβανο, 1.500.000 στην Τουρκία. Όλοι οι πρόσφυγες που περνάνε από εδώ έρχονται μόνο να περάσουν, να πάνε στην Ευρώπη. Και όταν κάνανε τη διαμαρτυρία που είναι στο Σύνταγμα, όλοι λέγανε και τους είδαμε, εμείς δηλαδή, τους είδαμε και τους κάναμε μαζί τους, δηλαδή συνέχεια ήμασταν μαζί τους, λέγανε που θέλουμε να περάσουν, να πάμε, να φύγουν. Βέβαια αυτό ήταν μια λύση που είναι για λίγο καιρό, επειδή κάθε μέρα μπορούσαν να δώσουν χαρτιά για 10 ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή που μπαίνει στην Ελλάδα κάθε μέρα πάνω από 100 ή πάνω από 50, αλλά για 10 άτομα είναι πολύ λίγο, δεν έτσι. Πιστεύω υπάρχει μια λύση, είναι για να μοιραστεί αυτό το βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η οδηγία, το νομίζω το 2001. Αυτό είναι που εμποδίζει το Δουβλίνο 2 να γίνει. Καταλάβατε. Αυτό είναι το καλύτερο δηλαδή, που υπήρχε. Γιατί έχουμε συνέχεια. Εμείς σαν σύλλογος, δηλαδή, σαν και είμαστε οι άνθρωποι που χωρίς μεγάλες δυνατότητες πάμε και ψάχνουμε και βρίσκουμε τρόπο να δώσουμε στους ανθρώπους. Βέβαια και μας βοηθάνε πάρα πολύ και οι γιατροί του κόσμου και οι γιατροί του χωρίς σύνορα και έχουμε τις οργανώσεις μη κυβερνητικές, πάλι μας βοηθάνε πάρα πολύ. Το θέμα είναι, μακάρι να υπάρχει μία λύση για τη Συρία, να σταματήσει ο πόλεμος και να μην χρειαστεί αυτή η συνάντηση. Αυτό μπορώ να σας πω. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πάμε να συνδεθούμε, σας παρακαλώ, πολύ γρήγορα με την Φλωρεντία και με την κυρία Άννα Τριανταφυλλίδου. Είναι καθηγήτρια.